Πάστιρμας ψάρι, ο αυθεντικός. Στα Σεφορά, τα αγαπημένα σας αρώματα σας χαρίζουν αποκλειστικά δώρα. Πενταήμερο χριστουγεννιάτικων προσφορών. Μόνο από 20 έως και 24 Δεκεμβρίου έως και 50% φθηνότερα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές σε 4G smartphones, tablets και wearables. Γιατί ένα είναι το έθιμο. Πας Vodafone. Φεργουσόν. Μπα. Μενταγιόν. Τούτε. Ρεβιόν. Μαγικές γιορτές με αλφαβήτα προσφορές. Μέχρι την παραμονή Χριστουγέννων, χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, μόνο 2,99 το κιλό. Πατάτες χύμα, μόνο 47 λεπτά το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας, μόνο 6,95 το κιλό. Το τάλ ενός κιλού, 30% φθηνότερα. Ελαιόλαδο αλφαβήτα 5 λίτρα, μόνο 16,90. Χατζημιχάλη μπρούσκο, μόνο 3,90. Και με την αγορά, 2 αλκοολούχο ποτών, 700 ml και πάνω. Δώρο, μια εξάευρη επιταγή έκπτωσης. Καλές γιορτές. Μόνο στα αλφαβήτα. Πού αλλού. Εθνικό Θέατρο. Ριχάρδος ο Τρίτος του Βίλιαμ Σέξπιρ. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Ο διεστραμμένος, καμπούρης και κουτσός Ριχάρδος, δούκας του Κλώστερ, αναριχάται στο θρόνο της Αγγλίας, αφανίζοντας όποιον βρίσκεται στο δρόμο του. Σκηνοθεσία Γιάννης Κουβαρδάς. Από 12 Δεκεμβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Στο χωριό έχουμε σημαντικά θέματα να λύσουμε. Σε ποια ένταση χτυπάμε τα υλικά? Σε τι σκεύος τα λιώνουμε? Πόση δύναμη βάζουμε στο ζύμωμα? Γιατί το θέμα της γεύσης το έχουμε λύσει από καιρό. Χωριό. Έτσι είναι η γεύση. Γιορτινό, κάντο όπως ο Άκης. Θα κλέψετε πραγματικά τις εντυπώσεις. Ο Άκης ετοιμάζει το πιο γλυκό και εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με σουδάκια. Ζηλεύετε. Και για κυρίως πιάτο, ένα εκπληκτικό ριζότο με κοτόπουλο και πέστο. Καταπληκτική συνταγή. Τέλειες συνταγές για τέλειες γιορτές. Και μαγεύστε όλο μα άλλο τον κόσμο. Κάντο όπως ο Άκης. Σήμερα στις 5:20. Φέρνουμε σήμερα κοντά σας το νέο γιαούρτι Νουνού Εκλεκτό. Στραγγιστό, φτιαγμένο με νεράκι, από φρέσκο ελληνικό γάλα και με παραδοσιακή ελληνική καλλιέργεια. Νέο γιαούρτι Νουνού Εκλεκτό. Η παράδοση στα σημερινά της. Ανακαλύψτε την εκλεκτή σειρά μας. Φέτος τα Χριστούγεννα η αγάπη σ' όλη την Ελλάδα μας απ' άκρη σ' άκρη. Να την να φωνιάσει σ' όλες τις καρδιές. Η καινούρια η χρονιά που θα έρθει να μην φέρει ούτε ένα δάκρυ. Για όλα τα παιδιά να υπάρχουν αγκαλιές. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Στη Μεσόγειο έμπνευση χαρίζει η φύση. Elite Crackers Μεσογειακά. Σε 5 γεύσεις που σου αλλάζουν τη διάθεση. Elite. Η φυσική μας απόδραση. Θέλετε μαγική γεύση για τα Χριστούγεννα? Μόνο φουάντρε. Διαλέγεις φαντής, διαλέγεις ποιότητα. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. They forget my name. Factory Outlet. Και τώρα online αγορές. Πιάνει το κρυθαράκι Μίσχο και λες σήμερα θα σας τρελάνω. Και ύστερα μου το σκοτώνεις. Θα το κάνω κρυθαρότο που γίνεται και μπαμ μπαμ. Βάζεις πορτοκάλι, βάζεις αμπάκι. Είναι αυτό μαγειρική? Αυτό είναι η απόλαυση της μαγειρικής. Με Μίσχο η μαγειρική σου γίνεται απόλαυση. Είμαστε φίλες και φανς από παλιά και παραμένουμε και σήμερα. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει. Το ίδιο και η παρέα μας.
Γιατί να χάσουμε τη συναυλία από ένα δυνατό πονοκέφαλο? Πονοκέφαλε, δεν υπάρχεις. Η νύχτα είναι δική μας. Το Panadol Extra με συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών ανακουφίζει από το δυνατό πόνο, ακόμα και από την μικρανία. Panadol Extra. Διώξτε τον πόνο, απολαύστε τη ζωή. Τον τελευταίο καιρό στο Μερόπουλο αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια. Χρειάστηκε και η δική σας στήριξη. Και δεν το βάλαμε κάτω. Και τώρα που τα δύσκολα πέρασαν, είμαστε πάλι εδώ. Με τα ράφια μας γεμάτα για να σας προσφέρουμε όλα όσα χρειάζεστε και ακόμα περισσότερα. Όπως πάντα. Βερόπουλος. Κανένα κρυσφύγετο. Σαν την αγκαλιά. Καμία πληγή. Σαν της απιστίας. Καμία αμαρτία. Σαν τη ζήλια. Ραγισμένες καρδιές. Κάθε απόγευμα στις 6 παρα 10. Ότι από πολύ μικρός, επειδή του άρεσαν τα σπορ και τα αθλήματα, είχε αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία παρόλη την αγάπη του για τα βιβλία και τα μυστήρια και τις νομικές και όλα αυτά, τις φυλακές και όλα αυτά τα υπόπτα πράγματα. Τα συνάντησα ευτυχώς στη δεύτερη βαρκούλα που μπήκα. Ο κόσμος των γηπέδων είναι σκληρός. Δεν είναι όπως τον βλέπουν πολλές φορές απ' έξω, τι ωραία, τι καλά κλπ. Έζησα μεγαλεία. Με το Μέγκα, 20 χρόνια είχαμε το Champions League, η ομάδα. Είδα σε απόσταση αναπνοής δίπλα μου και πιο κοντά θρύλου, ξέρω εγώ, τον Ροναλντίνιο, τον Μπέκαμ, τον Κάρλος, ακριβώς δίπλα μου. Ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σπουδαίο να ζεις την ώρα που γράφεται η ιστορία και να είσαι μπροστά. Και να είσαι εκεί. Να είσαι εκεί. Τι, αν θα μπορούσε να πεις ένα περιστατικό που θυμάσαι πιο έντονα από όλα, μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα σου, ποια θα ήταν? Ήταν όταν με έπιασαν δύο φορές, με συνέλαβαν. Τη μία στα αποδυτήρια της Ρεάλ και στην άλλη στα αποδυτήρια της Μπαρσελόνα. Γιατί? Είχα μπει με την κάμερα. Να δείξω με την κάμερα ποια είναι τα αποδυτήρια. Ποιο είναι μάλλον το ερμάριο του Μπέκαμ, του οποιοδήποτε κλπ. Ναι. Λοιπόν, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια, εννοείται. Α, παπαράτσι. Βούκα, εσύ. Παπαράτσι, ναι. Ναι. Και με τσιμολογήσανε. Εντάξει, δεν είχα συνέπειες, δεν πήγα φυλακή. Πολλές φορές, ας πούμε, με αγκάλιασαν διάφοροι στάρ. Ναι, όπως ποιοι. Είχαμε τον Ροναλντίνιο που είναι χαβαλές τελείως. Είναι Βραζιλιάνος, είναι ξέρεις πιο αλέγκρος. Α, ναι, α, ναι. Αυτή η Βραζιλιά είναι ο αλέγκρη. Μπέκαμ είναι πιο ξινούλης. Με τον Μπέκαμ, όταν πήγα κοντά του, με περιστοιχίζουν τρεις άντρες ασφαλείας. Τι λες! Μακριά, μην πλησιάζετε. Και ήταν ο μοναδικός παίκτης στη διάρκεια της καριέρας μου πάρα πολλά χρόνια που έφευγε με security και με λιμουζίνα. Εξάρτητα από το τέλο, περίπου. Από το γήπεδο, από το γήπεδο, ναι. Είναι στάρ ο Μπέκαμ. Ναι, ήταν στάρ. Είναι στάρ. Βέβαια, βέβαια. Δεν είχε δει καμία βικτόρια καμιά φορά σε κανένα γήπεδο. Ποτέ. Τίποτα. Ποτέ, ποτέ. Δεν πλησίαζε. Στιγμή που να φοβήθηκε, γιατί στα γήπεδα γίνονται και άγρια πράγματα. Πολλές φορές. Πολλές φορές φοβήθηκα. Στη μία, την πιο χαρακτηριστική μου στο Belfast, όπου έχουμε πάει το βράδυ να φάμε. Ναι. Την παραμόνη του αγώνα. Ναι. Ρε, περνάει η ώρα να κάνουμε σήμα σε ταξί, κανένα ταξί δεν σταμάταγε. Μισή, μία ώρα, μία μισή ώρα, αποφασίζουμε το κόψουμε με ποδαράτο. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει μπλόκο η αστυνομία στον Ήρα. Ναι. Την τότε τρομοκρατική οργάνωση που σκότωσε και τον τρόμο και το θάνατο. Είμαστε ανάμεσα στα δύο πυρά και ήρθαν και μας πήραν μια άδρα της αστυνομίας. Εμείς είμαστε μουσκεμα γενικώς. Και εκεί καταλάβαμε ότι στην Ιρλανδία, στο Belfast, τα ταξίδια θα βγαίνουν στον δρόμο. Μόνο τα καλείς ότι είμαι στο στούντιο του Μέγκα, οδό τάδε και πάω στο ξενοδοχείο τάδε. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό, αλλά και άλλα πολλά με κινδύνους εντός των τυχών. Οπότε, Ντορέτα μου, αφού είχα μπει σε αυτή τη βάρκα τη σκληρή επί πάρα πολλά χρόνια, βρήκα μια βαρκούλα μικρή, η οποία περπατά στη θάλασσα φεγγαράδα το βράδυ, το φεγγαράκι ψηλά, τη λογοτεχνία. Μπήκα στη βαρκούλα αυτή πριν από 12 χρόνια και μετράω. Μια χαρά πα με τη βαρκούλα σου, Μένιο, μου αυτή, εγώ θα λέω. Μια μικρή βαρκούλα, η οποία με πάει παντού. Πάρτε τηλέφωνο παρακαλώ πολύ για να κερδίσετε 5 βιβλία από το καινούριο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, το Σημάδι. Τηλεφωνήστε στο 210-66-39-200 για να γνωρίσετε πρώτοι τον Στέφανο και την Ελβίρα και όλη αυτή την ιστορία που έχει εμπνευστεί ο Μένιος.